Θα πάμε να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε και να δώσουμε τον λόγο στον κύριο Παπαγεωργίου, στον κύριο Ηλία Παπαγεωργίου. Καθώς υπογράφτηκε από ό,τι φαίνεται από τους Υπουργούς Υποδομών και Οικονομίας η κοινή υπουργική απόφαση για τις αυξήσεις στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Και τώρα αναμένεται η δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβέρνησης ώστε να τεθεί σε εφαρμογή. Κύριε Παπαγεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, αύξηση στα διόδια, τι να καταλάβουμε εμείς οι πολίτες που χρησιμοποιούμε το ΚΤΕΛ για τις μεταφορές μας, ότι θα έχουμε και αύξηση στα εισιτήρια, διότι πια πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να δούμε τι γίνεται με τις αυξήσεις. Μας έρχονται από παντού. Όχι, όχι. Να μην στεναχωριέστε για τέτοιο πράγμα. Ναι. Γιατί εδώ και πόσα χρόνια η αύξηση στο πετρέλαιο ή σε οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη που χρησιμοποιούμε εμείς, είτε είναι ανταλλακτικά για λεωφορεία, είτε είναι λάδια ή οτιδήποτε άλλο, ναι, δεν υπήρξε καμία αύξηση. Μετά από 13 χρόνια πήραμε μία μικρή αύξηση. Ενώ ήταν να πάρουμε αύξηση περίπου 20%, πήραμε μία αύξηση περίπου 8%. Οπότε μη στεναχωριέστε, είμαστε μαθημένοι να απορροφούμε αυτές. Το θέμα δεν είναι να στεναχωριόμαστε εμείς. Το θέμα είναι να μη στεναχωριέστε κι εσείς. Γιατί το εισιτήριο τι να περιμένει ο επιβάτης. Τι να περιμένει ο επιβάτης. Όταν ήταν το πετρέλαιο 80 λεπτά και πήγε 2 ευρώ, δεν υπήρξε αύξηση στο εισιτήριο. Σωστά. Οπότε με το ΧΤΕΛ δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να στεναχωριέται ο επιβάτης. Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς επειδή κάνετε και κάποια τα λεγόμενα κοινωνικά δρομολόγια, δηλαδή αυτά που δεν έχουν πάρα πολύ κόσμο, αυτά εξακολουθείτε να τα κάνετε ή σιγά σιγά τα μειώνετε? Όχι γιατί... κοινωνικά. Εμείς κάνουμε δημόσια συγκοινωνία. Ναι. Να τοποθετούμαστε ακριβώς. Δηλαδή. Αυτά που λέμε. Κάνουμε δημόσια συγκοινωνία, δηλαδή υποχρεωτική συγκοινωνία. Ναι. Όχι βεβαίως, δεν αποζημιωνόμαστε για τίποτα. Γι' αυτό βλέπετε ότι εντός νομού υπάρχει και μια περικοπή δρομολογίων. Δεν αντέχουμε δηλαδή μέσα στο νομό, υπάρχει μεγάλη πτώση πληθυσμού και αυτό συνεπάγεται με μη μετακινήσεις του κόσμου. Περιμένετε και οπότε εμείς... καταλαβαίνετε. Τι? Οπότε καταλαβαίνετε ότι μειώνονται και τα δρομολόγια. Εμείς πιστεύαμε ότι κάποια δρομολόγια σε κάποιες περιοχές που πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργες, απομακρυσμένες, χωρίς πολύ κόσμο, ότι το κράτος σας επιδοτούσε για να γίνονται κάποια τέτοια δρομολόγια και να υπάρχει μια επαφή. Όχι, μου λέτε. Αυτοί που το νόμιζαν, λάθος νόμιζαν. Μάλιστα. Μία εκ των οποίων είμαι εγώ που νόμιζα λάθος. Γιατί πίστευα ότι κάποιες απομακρυσμένες περιοχές επιδοτούνται από την πολιτεία για ούτε να έχουν... ούτε ένα ευρώ επιδότηση. Ούτε ένα ευρώ επιδότηση. Όπως το ακούτε. Ούτε ένα ευρώ. Πουθενά δεν υπάρχει επιδότηση. Ίσα-ίσα υπάρχει μία αδικία, θα έλεγα. Ναι. Και τι θα πω η αδικία. Δηλαδή μας υποχρεώνει με ένα προεδρικό διάταγμα ή με ένα νόμο που ψηφίζεται στη Βουλή να κουβαλάμε πολίτικνος με 50%, όχι ότι έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Καλά, ναι. Λοιπόν, αλλά λέμε να παρέχουμε 50% έκπτωση. Εντάξει, πολύ καλά. Να για αυτό το 50%. Αλλά γιατί δεν το ψηφίζουν αυτό και για τους πολίτικνους να πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ να δείχνουν την κάρτα πολυτέκνων με 50% έκπτωση να ψωνίζουν. Πόσο δίκιο έχετε. Και το... ναι. Εσείς δεν αποζημιώνεστε για το υπόλοιπο 50 όμως που δεν εισπράτετε. Μηδαμινά ποσά. Γελία ποσά. Τι λέτε τώρα. Όπως το ακούτε, μηδαμινά. Περιμένετε για να το καταλάβουμε. Γελία. Για να το καταλάβουμε, πρόεδρε. Θεωρήστε ότι είμαι πολύτεκνη. Έχω το πάσο μου λοιπόν. Είναι 10 ευρώ εισιτήριο. Πληρώνω το 5 σε εσάς. 50% λέτε έκπτωση. Το υπόλοιπο 5 το παίρνετε από την πολιτεία. Όχι το 5. Άμα παίρνουμε 5 λεπτά. 5 λεπτά. Σε αναλογία. Ναι, αυτό που ακούτε. Μάλιστα. Μηδαμινά ποσά. Α. Δηλαδή ναι. Όταν το ΧΤΕΛ Σερών τώρα με χιλιάδες εισιτήρια πολυτέκνων, με χιλιάδες εισιτήρια, ναι. Τώρα κακώς έπιασα εκεί. Όχι, καλά κάνετε, γιατί αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Το ένα για λεπτό. Παράδειγμα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο ναι. Ισχύει και για τα φοιτητικά. Mm-hmm. Για να μην λέμε μόνο για τους πολυτέκνους, και για τους φοιτητές το ίδιο ισχύει. Και όταν παίρνουμε εμείς, δηλαδή, ας το πούμε ένα κονδύλιο της τάξης των 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε τι αντιστοιχεία υπάρχει. Ναι. Μιλάμε για εκατομμύρια εισιτήρια, ναι, για ναι, όλο ναι. το νομό και εκτός νομού. Έχετε δίκιο. Καταλαβαίνετε. Ναι, γιατί και το φοιτητικό δηλαδή, επίσης είναι μειωμένο. Παράδειγμα,
όταν το εισιτήριο είναι 50 ευρώ για Αθήνα, ναι, και πληρώνει οποιαδήποτε τάξη που έχει 50% έκπτωση 25 ευρώ, καταλαβαίνετε πόσο μικρή αναλογία έρχεται σε αυτό το εισιτήριο. Εσείς μπορείτε να αντιδράσετε πάνω σε αυτό, ως ΚΤΕΛ. Τι να αντιδράσουμε, τι να... Δεν ξέρω. Σαν ΚΤΕΛ, όχι. Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε και μία ομοσπονδία. Δεν είναι... Ωραία, η ομοσπονδία σας, λοιπόν... ΚΤΕΛ. Η ομοσπονδία σας... Η ομοσπονδία μας κάνει τις ανάλογες ενέργειες, αλλά πέφτουν στο κενό. Πέφτουν στο κενό, μάλιστα. Επειδή έχουμε πει χιλιάδες φορές. Το ξέρω, δηλαδή, κύριε Παπαγεωργίου, αλλά επειδή τώρα πια στενέψαν τα όρια, δηλαδή δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έχουν γίνει κουραστικός, δηλαδή, με αυτά εδώ τα πράγματα. Έχουν, ναι, γίνει κουραστικός, ειλικρινά σας το λέω. Επομένως. Επιδοτούν άγονες γραμμές τα πλοία, άγονες γραμμές τις αεροπορικές εταιρείες. Ναι. Και βλέπετε ότι έχουν μία πληρότητα 100% ή 70% ή 80%. Ναι. Και εμείς έχουμε μία πληρότητα στις άγονες γραμμές που δεν επιδοτούμαστε, και το τονίζω, που δεν επιδοτούμαστε, μία πληρότητα 10% και 15%. Ναι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τις άγονες γραμμές, με τις αυξήσεις, έχουμε την αύξηση των διοδίων. Και λέτε εσείς, πάλι θα το απορροφήσουμε αυτό. Βεβαίως, ναι, μαθημένοι είμαστε. Μαθημένοι είστε. Μαθημένοι. Επειδή όμως αυτή η αύξηση γίνεται... Αυτή τη στιγμή, με λίγα λόγια, μας έχουν κάνει φοροϊσπράκτορες. Ναι. Όπως το ακούτε. Φοροϊσπράκτορες. Φοροϊσπράκτορες έχουμε γίνει. Δηλαδή? Τι? Τι δηλαδή? Ό,τι παίρνουμε τα δίνουμε σε φόρους. Μάλιστα. Η κατάσταση των δρόμων, ναι, που συναντάτε, γιατί εσείς δεν κινείστε μόνο μέσα στο νομό, κινείστε και εκτός. Ας πούμε, αν πάρουμε το δρόμο... Καταστάσεις του δρόμου, τώρα κακά τα ψέματα, να μην τα λέμε και υπερβάλλουμε, ότι είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αυτό το ικανοποιητικά, πρόεδρε, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το ικανοποιητικά, διότι εμείς για να φύγουμε Θεσσαλονίκη, πληρώνουμε, πόσο πληρώνουμε, ένα 30. Έτσι, αν πάμε προς το κέντρο. Γιατί αν πάμε από τον περιφερειακό, έχουμε και άλλο 50 λεπτό. Ο δρόμος, λοιπόν, αυτός για εμάς, τους ιδιώτες, που πληρώνουμε ένα 30, είναι εντάξει? Ναι. Ή ώρες-ώρες βλέπουμε κάτι λακκουβάρες μέσα στο δρόμο? Όχι, όχι. Εγώ νομίζω είναι πολύ εντάξει. Α, είναι πολύ εντάξει. Πολύ εντάξει. Εγώ έτσι νομίζω. Ναι. Έτσι. Θα μιλάω, δηλαδή, προσωπικά εγώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι καλά. Γιατί εγώ νομίζω ότι δεν είναι καλός ο δρόμος. Δεν συναντάμε βεβαίως και γούρνες, θα μου επιτρέψετε να πω, αλλά και για το 1.30 που δίνουμε, Εντάξει τώρα, για 1.30 δεν γίνεται ζήτημα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός, γιατί αν έρθουμε λίγο πίσω, αν πάμε δηλαδή πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια, όχι, στον δρόμο της Θεσσαλονίκης θα μας άρεσε. Όχι, πρόεδρε μου, πριν 10 χρόνια, να μου πάτε 10 χρόνια μετά, γιατί να με πάτε 10 χρόνια πριν? Ο κόσμος εξελίσσεται, βελτιώνεται, βάλαμε διόδια. Συγγνώμη, πού με πληρώνεις διόδια? Πώς? Σε ποια χώρα δεν πληρώνεις διόδια? Σε πολλές χώρες δεν πληρώνουμε διόδια. Πού, εκτός στη Γερμανία, για πείτε μου πουθενά άλλο. Και, γιατί στην Βουλγαρία πληρώνουμε, στην αρχή εδώ στα σύνορα και μέχρι εκεί. Ναι, η Βιενέτα τι είναι, γι' αυτό δεν είναι? Για να διασκεδάσεις τους δρόμους. Βεβαίως, για να διασκεδάσεις τους δρόμους. Και από ό,τι ακούμε, έχουν κάνει κάποιους δρόμους οι οποίοι σε σχέση με τους ελληνικούς πια απέχουν παρασάγκες. Έτσι, με ευρωπαϊκά χρήματα βεβαίως και αυτοί. Λάθος σας τα μεταφέρουν. Δεν ξέρω αν έχετε ίδια άποψη, αλλά λάθος σας τα μεταφέρουν. Λάθος λέτε, Ωραία. Ναι. Γι' αυτό συζητάμε, για να μου τα λέτε κι εσείς. Λάθος σας τα μεταφέρουν. Ναι, έτσι νομίζω. Εμένα μου μεταφέρουν κάτι τούνελ περίεργα που διευκολύνουν πολύ αποστάσεις. Μου μεταφέρουν κάποιους δρόμους... Όχι, εγώ αλλιώς θα σας το πω. Πείτε μου. Αν πάμε λίγο πίσω, ναι, είτε λέγεται η Εθνική Οδό που υπήρχαν τα Τέμπη, που τα έχουμε ξεπεράσει τώρα εδώ και μια δεκαετία, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, για να πας όμως στην άλλη άκρη, που να πήγαινες η Γουμενίτσα ή η Γιάννενα, ήθελες μια μέρα. Έφτυνες γάλα. Αν ξεκινούσες από Σέρες. Ναι. Τώρα όμως είσαι και σε 3,5 ώρες στην Ιγουμενίτσα. 3,5-4 ώρες. Και αυτό είναι κατόρθωμα, λέτε, Δήμαρχε, ενέτη 2024. Μην τα λένε όλα δραματικά. Ναι. Μην τα λένε όλα δραματικά. Όχι, δεν τα λέω δραματικά. Αλλά ενέτη 2024, αν μου λέτε ότι για να πάω απέναντι στη χώρα μου κάνω 3,5 ώρες και είναι κατόρθωμα, θα διαφωνήσω μαζί σας και θα σας πω ότι δεν είναι.
Και ότι αυτά πρέπει να τα έχουμε δεκαετίες πριν στη διάθεσή μας, αυτούς τους δρόμους. Και όχι να ανεβαίνουμε εκείνα τα ανταμάρια. Με πάτε μια από το 24, με πάτε μια πίσω, μια μπροστά. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Όχι, δεν σας πάω. Σας λέω ότι εν έτη 2024 όλα είναι αυτονόητα και δεδομένα. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μου, γιατί τη ζητήσατε τη γνώμη μου. Και η γνώμη σας μετράει, γιατί εσείς είστε στους δρόμους. Η γνώμη αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ωραία, αυτό κρατάω λοιπόν. Έτσι νομίζω η προσωπική μου γνώμη. Αυτή νομίζω ότι είναι. Αυτό κρατάω. Η δική σας γνώμη έχει σημασία. Δεν είναι η δική μου η γνώμη. Όχι, όχι. Εντάξει, εσείς είστε επαγγελματίας. Νομίζω... Εσείς περπατάτε σε αυτούς τους δρόμους. Εμείς τώρα θα πάμε μια φορά και στο τόσο, αφήστε μας. Εσείς κινείστε σε αυτούς τους δρόμους. Εσείς τους ξέρετε. Εσείς έχετε τα βαριά οχήματα. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα τα οποία βλέπω χρόνο με το χρόνο ξεπερνιούνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε που απολαφάθηκε και την αύξηση. Να είστε καλά. Λοιπόν, yeah. Ναι, έτσι είναι. Πόσο είναι ικανοποιημένος ο κόσμος, ο λόγος μας περισσεύει. Είναι αλήθεια. Είπαμε ότι έχουμε την αύξηση. Το τίμημα των διοδύνων από 0,03 το χιλιόμετρο θα αυξηθεί και θα πάει στο 0,04 για να φτάσει στα επόμενα 3 χρόνια, γιατί δεν θα είναι η μοναδική αύξηση, στα 0,065, 0,06 ας πούμε. Άντε, ας τους χαρίσουμε το πεντάρι αυτό. Επίσης, λέει, θα καταργηθούν άμεσα οι δωρεάν μετακινήσεις για τις τοπικές κοινωνίες και τους ανέργους που χρησιμοποιούν την Εγνατία. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα πάσο, ας το πούμε, έτσι, μια δυνατότητα, μέσα στο νομό, αλλά και κάποιοι άνεργοι, να χρησιμοποιούν δωρεάν την Εγνατία και να μην πληρώνουν διόδια. Το ξεχάσετε το. Πάει και αυτό. Λοιπόν, από αύριο 5η αναμένεται να υπογραφεί η σύμφαση αυτή παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της κοινοπραξίας Γεκτέρνα, ΑΕ και Edges Project CA για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονική περίοδο 35 ετών. Αυτοί θα το χειρίζονται δηλαδή και θα φροντίζουν τους δρόμους και όλα αυτά.